ο Λέφης και ο Μάγκας σε μυστική αποστολή. Τατά! Ο Λέφης άνοιξε τα χέρια του και υποκλήθηκε με χάρη. Καθώς έσκυψε η γαλάζια προβοσκίδα του, πλέχτηκε στην καρέκλα του πιλωτηρίου. «Αουτ!» φώναξε τρομαγμένος. «Αυτό δεν το έχω υπολογίσει. Θα μου πάρει λίγο χρόνο μέχρι να τη θυμηθήσω», είπε τρίβοντας την άκρη της. Ο Μάγκας κόντεψε να πνιγεί από τα γέλια. «Τι γελάς, ανόητε! Βλέπεις μήπως κάτι αστείο? Γιατί αν βλέπεις κάτι αστείο, να το πεις και θεμάς να γελάθουμε», του αγρίεψε ο Λέφης. «Βρε Λέφη, είσαι σίγουρος ότι οι ελέφαντες είναι γαλάζιοι? Εμένα γκρι μου φάνηκαν στη φωτογραφία». Ο Μάγκας πήγε να τα μπαλώσει λιγάκι. «Ανοηθείεθ, φταίει εκτύπωθη. Κόβω το χέρι μου ότι είναι γαλάδιοι. Άκου γκρι, πώς θα έρθει καλέ το γκρι? Το γκρι είναι μουντό χρώμα, θλιβερό και άνοθτο. Θα μπορούσα εγώ να είμαι γκρι και άνοθτο? Θα μπορούσα? Ποτέ. Αντιθέτως, μπορώ να είμαι χνουδωτός, γαλάδιος και πολύ χαδιάρης. Έχεις πρόβλημα?» «Οκ, πάω πάσο», είπε ο Μάγκας και συνέχισε να χαχανίζει. «Δεν κοιτάς τα χάλια σου, λέω εγώ», κατέβασε τα μούτρα του ο Λέφης. «Πα, ποια χάλια, είμαι τέλειος». «Ναι, καλά, θα ήθελες. Και αυτό το καλαμάκι που εκθέχει από το κεφάλι σου, τι παριστάνει, σαν ένα ψυκτικό μοιάδες». «Πριτς, τα λες αυτά γιατί κατά λάθος βγήκες γαλάδιος. Έλα τώρα, Λέφη, παραδέξου το». «Ενώ εγώ είμαι μια πράσινη βιονική κάμπια με κεραία και σούπερ χαμταροϊδιότητες. Με τη μορφή αυτή θα γράψω ιστορία. Θα καταπλήξω όλο το γαλαξία», είπε ο Μάγκας καμαρώνοντας τον εαυτό του στον ολόσωμο καθρέφτη της καμπίνας. «Εγώ πάλι γιατί βλέπω μια καταπράσινη μπάμια, γιατί?» «Γιατί μάλλον έχεις χάσει τη βιονική σου όραση, να γιατί. 3 μήνες τώρα εδώ μέσα δεν σταμάτησες να μασουλάς ούτε ένα λεπτό. Είμαι σίγουρος ότι όταν προσγειωθούμε δεν θα μπορέσεις να βγεις από την πόρτα του σκάφους», είπε ο Μάγκας και συνέχισε να χαχανίζει. Το MIP 27 ήταν ένα πάρα πολύ άνετο σκάφος. Δηλαδή σε οποιοδήποτε άλλο σκάφος, παιδιά μου, θα ήταν αδύνατο να στιβάξει τόσες προμήθειες. Είναι αλήθεια τώρα ότι ο Λέφης το έχει λίγο παρακάνει. Αλλά τι να πεις, Λέφης ήταν αυτός. Τρυφερός, χνουδωτός, αγαπησιάρης και λέμαργος. «Μα συγγνώμη, όλες αυτές τις νοθημιές που φορτώσαμε στον πλανήτη Δουμερλά, τι θα τις κάναμε? Θα τις αφήναμε να σκουλικιάθουν? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα», είπε ο Λέφης μπουκωμένος. «Ναι, αλλά σου πέρασε από το μυαλό, τσακάλι μου, ότι πρέπει να μείνει κάτι και για την επιστροφή? Όλα εγώ πρέπει να σου τα λέω», μουρμούρισε ο Μάγκας ξεδιπλώνοντας το χάρτη. «Τέλος πάντων, έλα, κατάπια επιτέλους. Μάζεψε την προβοσκίδα σου, μην κάνεις κι άλλες ζημιές, και έλα να σου εξηγήσω εδώ τι θα κάνουμε. Σε λίγες ώρες θα μπούμε στην ατμόσφαιρα της γης. Και μετά, με απόλυτη μυστικότητα, θα προσγειωθούμε εδώ», είπε ο Μάγκας δείχνοντας μια κόκκινη κουκίδα στο χάρτη του. «Θα καμουφλάρουμε το σκάφος και μετά θα δούμε σε επαφή με τους γήινους πράκτορες. Ξέρω, βρε Μάγκα, ξέρω. 100 φορές μου τα έχεις πει. Τα έχω μάθει όλα απ' έξω», φώναξε αγανακτισμένος ο Λέφης και έδεσε τη ζώνη.